της εκπαίδευσης. Ναι. Ένα ερώτημα είναι, πρέπει να έχει ο ΔΥΟ ένας Δήμος ή δεν έχει? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, όπως και σχολείο χορού. Και φτάνουμε λοιπόν και στην πολιτική της διατήρησης της ταυτότητας του Δήμου, όπου έχουμε επιλέξει να διατηρήσουμε στο θέμα του πολιτισμού ένα ήρεμο ύφος. Το ύφος, νομίζω, του Παραθήναυλου στα τελευταία χρόνια είναι σταθερό, ανεξάρτητα αν αλλάζουν οι εκδηλώσεις. Και πιστεύω ότι αυτή η σταθερότητα ακριβώς μας έχει κάνει να προοδεύουμε στο πώς δομούμε το πρόγραμμα. Ναι. Θα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Είδαμε ότι ο κόσμος θέλει τα ακούσματά του να είναι πιο πλήρη, δηλαδή με περισσότερα όργανα. Εκδηλώσεις με 3 ή 4 όργανα που στηρίζουν ένα τραγουδιστή, είδαμε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ναι, γιατί οι συνθέσεις βγαίνουν λιγάκι πιο στερημένες. Ο κόσμος ζητάει ναι, καλύτερο ήχο. Στην αρχή είχαμε την εντύπωση ότι ο κόσμος αποζητά την κλασική μουσική. Γι' αυτό και πήγαμε στη συμφωνική, πήγαμε σε κλασικά κομμάτια. Τελικά είδαμε, με δοκιμή και λάθος που λέμε, ότι τελικά ο κόσμος ζητάει ακούσματα γεμάτα, με πολλά όργανα, αλλά με τραγούδια, με ήχους, με τραγούδια τα οποία σιγοτραγουδάει, τα οποία γνωρίζει. Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που στο φετινό Παραθυναλός το δομήσαμε αφενός το Action ST, που είναι ένα έργο σημαντικότατο. Τα κυριότερα της χώρας μας. Είναι ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι, λέμε, και ο εθνικός ύμνος της χώρας. Ναι. Και την επόμενη Παρασκευή έχουμε την κρατική ορχήστρα με την Έλλη Πασπαλά, που και εδώ πιστεύουμε ότι θα γίνει το αδιαχώρητο. Αυτή η συναυλία είναι στο Κυβερνείο, ήδη πρώην Παλατάκι, για να καταλάβουν οι περισσότεροι. Πρώην Παλατάκι. Βέβαια, σε μια άλλη εκπομπή κάποιοι δημοσιογράφοι μας κάναν παρατήρηση, διότι σαν Παλατάκι καταλαβαίνουν πλέον το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λέμε όχι, εμείς πολιτισμό κάνουμε και... Εδώ είναι το θέμα αισθητικής και εδώ είναι και η αξίες που λέγαμε για το παρελθόν αυτής της χώρας. Ναι, ναι, ναι. Ο κορμός λοιπόν, αυτό το Παραθυναλός έχει αυτές τις δύο εκδηλώσεις σαν κύριες εκδηλώσεις. Και βέβαια μέσα στο πρόγραμμα ήταν ο Ροσντέιλι, που έδωσε και αυτός με τη σειρά του το δικό του ύφος, το άκουσμα, τους δικούς του ήχους. Και αν πάρουμε το πρόγραμμα με τη σειρά, θα δούμε ότι δώσαμε πάλι χώρο σε νέα σχήματα, όπως τους ακαπέλα, όπως θα πω τη Μαρία Τιθοίδου, η οποία δεν είναι τόσο νέα, αλλά πάντα δίνεις και χώρο σε καλλιτέχνες που το κοινό τους είναι γνωστοί μεν, αλλά τους δίνεις χώρο για να γίνουν περισσότερο γνωστοί. Και αξιοκρατικά οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν τουλάχιστον αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Όπως ας πούμε για παράδειγμα το που είπατε προηγουμένως για την κλασική μουσική, βλέπω εδώ πέρα το Plaza Ensemble που ήταν τη Δευτέρα στο πρόγραμμα του Παραθυναλός, την Κυριακή, συγγνώμη. Έτσι. Στο Δασάκι του Κόδρα, που όσο και να μην αρέσει σε κάποιους η κλασική μουσική, σίγουρα αυτός που τους αρέσει θα γέμισαν εκεί πέρα το χώρο και θα το απολαύσαν. Οι Πλάζα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και μπαρόκ μουσική ήταν εντυπωσιακό. Κάτι άλλο το οποίο έχει παραγωνιστεί τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό κάναμε αυτές τις εκδηλώσεις μαζί με εκδηλώσεις του πεδίου δράσης Κόδρα, το κομμάτι το εικαστικό. Δεν σας ενόχλησε χθες η βροχή? Εχθές ήταν ο Ροσντέιλι, αναγκαστήκαμε και μεταφέραμε, ξεκίνησε η εκδήλωση, στο μισάωρο άρχισε να βρέχει, τη σταματήσαμε και τη μεταφέραμε στο Μελίνα Μερκούρι που το είχαμε έτοιμο για αυτήν την... Εντάξει, αυτό ήταν καλό, ευχάριστο. Ναι, ναι, χθες καλύφθηκε το πρόβλημα. Βέβαια, αν κάνεις μια εκδήλωση όπως το Κυβερνείο, σε περίπτωση βροχής που ελπίζουμε να μην βρέχει, η προγνώση είναι ότι δεν θα βρέχει. Ναι, καλυτερεύεις. Καλυτερεύει ο καιρός. Τέτοια μεγάλη εκδήλωση των 1000 ατόμων δεν έχουμε κλειστό χώρο να την μεταφέρουμε. Δηλαδή εκεί είμαστε πάνω από 1000 άτομα, ο χώρος χωράει πάνω από 1000 άτομα. Ναι, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά, ναι, 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 εκεί. Να τονίσω ότι ένα άλλο σημείο της πολιτικής μας είναι ότι κρατήσαμε τα εισιτήρια σε χαμηλή κόστος. Τιμή. Ναι. Το κόστος είναι 10 ευρώ για την κρατική με την Έλλη Πασπαλά, που είναι η μεγαλύτερη εκδήλωσή μας, ίσως είναι 10 ευρώ, ενώ σε άλλες εκδηλώσεις είναι και 5 ευρώ. Αυτή είναι η απάντησή μας σαν Δήμος στην οικονομική κρίση. Και πολύ καλά κάνετε σε αυτό, και ταυτόχρονα εγώ θα επιμείνω ότι θα μπορούσατε, όχι ότι δεν μπορείτε, απλά θα ήταν καλό να είναι σε κάποιες εκδηλώσεις ακόμα και καλύτερο το εισιτήριο. Δηλαδή, εισιτήριο του ενός, των 2 και 3 ευρώ, ένα συμβολικό ποσό, θα ήταν για κάποια πράγματα ίσως κράχτης για όλους να έρθουν να δουν κάτι
να γνωρίσουν ένα είδος, είτε είναι το μπαρόκ, είτε είναι το κλασικό, είτε είναι το έντεχνο, είτε είναι οτιδήποτε είναι αυτό, να έρθει ο κόσμος. Γιατί όταν θα μάθει ότι ο δημοτικός φορέας έχει χαμηλή τιμή, θα πάει. Δεν θα δώσουμε σημασία βέβαια στους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν 27 και 30 και 40 ευρώ εισιτήριο. Εκείνοι επιλέγουν μια-δυο φορές να παίξουν κάπου και ζητάνε ένα συγκεκριμένο κόσμο. Όμως οι δήμοι, κατά τη δική μου πάντα άποψη, πρέπει να έχουν πολύ χαμηλό εισιτήριο. Το 5 ευρώ για μένα είναι ικανοποιητικό, αλλά και πάλι θα μπορούσε να είναι φθηνότερο. Δεν υπάρχει λόγος να διαφωνήσουμε σε αυτό το πράγμα. Κάτι άποψή μου είναι έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, πάμε σήμερα Τετάρτη η Ελληνική Φιλορμονική Ορχήστρα των Νέων. Εδώ είναι ιδιαίτερη και αυτή η εκδήλωση. Εδώ έχουμε την εξής προσπάθεια. Είναι ιδιαίτερη εκδήλωση, διότι εδώ πρέπει να πω γίνεται μια προσπάθεια να ξεκινήσει αυτή η Ελληνική Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων. Δεν υπάρχει. Εμείς την φτιάχνουμε. Σαν Καλαμαριά έχουμε απευθυνθεί σε νέα παιδιά, τα οποία έχουν έρθει στη Βόρειο Ελλάδα. Πρέπει να πω βέβαια ότι είχαμε μια ατυχία όπου ο μαέστρος για λόγους υγείας θα αντικατασταθεί από μια συνάδελφό του, από τη Γερμανία συνάδελφό του, η οποία θα έρθει, δεν θα είναι ο ίδιος. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε βήμα σε αυτά τα νέα τα παιδιά, να βρεθούν μαζί, να ασκηθούν μαζί, να γίνουν ορχήστρα κάτω από τη διεύθυνση. Το πρόβλημα των νέων ουσιαστικά προσπαθείτε να καλύψετε. Ακριβώς. Και να τους δώσουμε βήμα για να μπορέσουν να βγουν στο κοινό. Αυτό το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πρακτικά αυτό είναι πρωτογενής πολιτισμός για μας. Έτσι ακριβώς, ναι. Και έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη μουσική και δεν έχουν βήμα για να δείξουν τη δουλειά τους. Τα λέτε πολύ καλά, πολύ σωστά. Θα ήθελα να είχαμε το χρόνο για παραπάνω. Δυστυχώς έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά. Να περάσουμε λιγάκι στην αναφορά του προγράμματος που έχει μείνει για το Παραθυναλός και για το στρατόπεδο Κόδρα. Να μας πείτε έτσι δύο πράγματα για όλα αυτά τα οποία κάνατε την προσπάθεια και αυτή τη χρονιά να είναι σωστά και με αξίες. Πείτε μου λιγάκι και για το κλείσιμο, να μιλήσουμε και γι' αυτό, για το κλείσιμο του Παραθυναλός που πολύ ορθώς σκεπτόμενοι την οικονομική κρίση, παύλα, αισθητική και όλα τα λοιπά, αποφασίσατε με το Σπύριο τον Μπέκα, βασικά εσείς τα συζητήσατε, οι δήμαρχοι και οι δήμοι, τα δημοτικά συμβούλια αποφασίσαν να συμπράξετε και να βρεθείτε στο Μέγαρο Μουσικής που σας παραχωρεί το χώρο και να κάνετε μια εκδήλωση η οποία είναι τελετή λήξης για σας, τελετή έναρξης για τα Δημήτρια. Ακριβώς, ακριβώς. Ξεκινήσαμε με τον Σπύρο τον Μπέγκα, όπως και με τη Δόρνα τη Λιβαδοπούλου από το Δήμνο Πηλέας Χορτιάτη, είναι τρεις αντιδήμαρχοι πολιτισμού, έχοντας ένα κοινό σκεπτικό να κάνουμε κινήσεις, συνεργασίες, γιατί αυτό είναι το μήνυμα που λαμβάναμε. Σωστά. Και θα μας πείτε αμέσως μετά για αυτό που έγινε χθες. Ακριβώς. Σιγά σιγά ήρθαν και άλλοι αντιδήμαρχοι από άλλους Δήμους και ορίμασε η ιδέα να βρεθούν και οι δήμαρχοι και γι' αυτό συναντήθηκαν οι δήμαρχοι του νομού πλέον. Ο στόχος είναι ο πολιτισμός για όλο τον νομό να μην γνωρίζει τα σύνορα των δήμων, να δημιουργηθεί ένα κοινό πολιτιστικό πρόγραμμα όπου η κάθε περιοχή με τις δικές της δραστηριότητες θα συμπληρώσει αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε ο πολίτης της Καλαμαριάς να απολαύσει τα δρόμενα του πολιτισμού σε μια ολότητα. Να μην ταξιδεύει δηλαδή στις οικές και από εδώ και από εκεί, να γίνεται συνεργασία με όλους τους Δήμους. Με όλους και πολλές φορές γινόταν εκδηλώσεις την ίδια ημέρα. Αυτό δεν βοηθά κανέναν. Κανέναν απολύτως. Όταν θα μπορέσουμε και ελπίζουμε να τα ενώσουμε και στο ίδιο ύφος, αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη. Πέρα από τα οικονομικά ωφέλη τα οποία είναι προφανή, υπάρχουν ωφέλη επιχορηγήσεων, υπάρχουν χρηματοδοτήσεων γενικότερα. Αλλά το πολιτικό μήνυμα είναι ότι οι Δήμοι, που είναι οι τοπικές κοινωνίες, μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς, μπορούν να συνεργαστούν. Πιστεύουμε ότι ο κατάλληλος δρόμος για τη δημιουργία αυτών των δεσμών είναι ο πολιτισμός. Και εγώ χαίρομαι που όλοι μαζί οι Δήμαρχοι αποφάσισαν τη δημιουργία μιας συντονιστικής γραμματείας για να αντιμετωπίσει στο σύνολο να δει τα προβλήματα του πολιτισμού, να προσπαθήσει να τα ενώσει και να παρουσιάσει μία πρόταση που βέβαια θα εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια, θα πάρει το δρόμο της για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και για παράδειγμα αναφέρθηκε, γιατί όχι, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία μητροπολιτική συμφωνική ορχήστρα. Θα πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε το τυπικό μέρος, έτσι ώστε μαζί με την κρατική ορχήστρα να πάρουν έναν διακριτό ρόλο και η Θεσσαλονίκη να έχει
δύο ορχήστρες που θα έχουν διακριτό ρόλο. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σχήματα, πολλές ορχήστρες. Αυτό νομίζω ήταν το σημαντικό μήνυμα της χθεσινής συνάντησης. Και επανερχόμενος στην εκδήλωση ακριβώς στις 12, τη Δευτέρα δηλαδή, είπαμε ότι το παραθυναλός πρέπει να παραδώσει τη σκητάλη στα Δημήτρια, να γίνει αυτή η συνέχεια. Για να φανεί και όλη αυτή η προσπάθεια κοινή που μόλις τώρα αναφέρατε τον Δήμο μεταξύ τους. Γιατί ουσιαστικά όλο αυτό που κάνατε χθες στη συζήτηση ήταν η δημιουργία και να αρχίσει να λειτουργεί έτσι η πόλη Θεσσαλονίκης ως Μητρόπολη. Ακριβώς. Ξεκινώντας από τον πολιτισμό. Ακριβώς. Όπου ενώνοντας τις υποδομές, δημιουργώντας πολιτιστικό μονοπάτι, έχεις συγχρόνως και ένα τουριστικό μονοπάτι στο σύνολο του νομού που μπορεί να δώσει και στοιχεία ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλούπολη, και αυτό τονίστηκε από όλους, που να μην έχει κάθε βράδυ πολιτιστικά δρόμενα που να μπορεί να προσελκύσει τον επισκέπτη είτε για τουρισμό, αλλά είτε και για εμπορική δραστηριότητα. Και επειδή έχω πάρει την υπόσχεση του κ. Πέγκα να είναι εδώ την Παρασκευή, θα το αναλύσουμε περισσότερο και από τη μεριά του Δήμου Θεσσαλονίκης αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ και εγώ. Να συνεχιστούν οι προσπάθειές σας πάντα με επιτυχία. Περιμένω εγώ με ιδιαίτερη χαρά κάθε χρόνο αυτά τα θέατρα που φαίνεται από την Αθήνα στον πολιτιστικό Μάιο που δημιουργείται. Στις θεατρικές συναντήσεις. Θεατρικές, ναι, συναντήσεις. Και καλή επιτυχία και σε όλα όσα θα γίνουν από εδώ και πέρα και στην προσπάθεια αυτή. Ελπίζω να έχετε αρρωγούς και όλους όσους ασχολούνται με την ενημέρωση και να σας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Την Παρασκευή, όπως ήδη ακούσατε, ο κύριος Πέγκας, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, θα είναι εδώ να μας μιλήσει για τα Δημήτρια και φυσικά για όλα αυτά που συζητούσαμε και με τον κύριο Ζαχαριάδη. Να είστε καλά.